Από πέρα ο Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος, τα παιδιά. Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, πόσο καιρό είσαι στην Αυστραλία? Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζεις, ε. Εδώ είμαι. 21 Νοεμβρίου. Από 21 Νοεμβρίου είσαι με τη βίζα Working Holiday. Έχω μιλήσει για τη Working Holiday σε προηγούμενο βίντεο, κάποιες πληροφορίες βασικές. Όποιος δεν τις έχει δει μπορεί να τσεκάρει το προηγούμενο βίντεο να το δει. Να σε ρωτήσω λίγο καταρχήν για τις διαδικασίες της βίζας. Ναι. Ήταν δύσκολο, σου ζητήσαν πολλά χαρτιά, είχε τρέξιμο, χρονοβόρες. Πες μας λίγο κάποιες πληροφορίες. Εντάξει, ούτε χρονοβόρο το έλεγες, ούτε δύσκολο. Θέλει 2-3 χαρτάκια που και αυτά δεν είναι δύσκολα. Okay. Δηλαδή θέλει σίγουρα να έχεις ένα lower στα αγγλικά. Μόνο lower, ούτε καν δηλαδή proficiency κάτι, όχι, έτσι. Όχι, ένα lower. Lower. Που άμα δεν έχεις, γιατί εγώ νόμιζα ότι δεν είχα, κάνεις μια εξαίρεση 150 ευρώ κάτι τέτοιο και το παίρνεις. IELTS, έτσι. IELTS. Να. Μετά είναι, χρειάζεσαι να έχεις τουλάχιστον διετή φίτηση σε κάποιο πανεπιστήμιο, ανώτατη εκπαίδευση. Δεν χρειάζεται να έχεις τελειώσει, απλά να έχεις κάνει τουλάχιστον 2 χρόνια φίτηση. Τουλάχιστον 2 χρόνια φίτηση. Okay. Α, θέλεις και 200-220 ευρώ. 220 ευρώ για τη βίζα. Για την αίτηση της βίζας, ναι. Ναι. Και αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και άλλο ένα χαρτί από το Υπουργείο, έτσι, που κάνεις μια αίτηση. Ένα γράμμα υποστήριξης από την κυβέρνηση, λέγεται. Ναι. Το οποίο σε κάποιο Υπουργείο, δεν θυμάμαι πιο ακριβώς, θρησκευμάτων και κάτι τέτοιο. Οκ, θα το τσεκάρω, θα το γράψω από κάτω. Αυτό πήρε διαδικασία. Αυτό πήρε λίγη διαδικασία επειδή είναι ελληνικός κρατικός μηχανισμός. Ναι, ναι. Τους έστειλα την αίτηση, μετά από μια εβδομάδα που δεν πήρα απάντηση, τους παίρνω τηλέφωνο, λέει ότι «Α, κάτι έπρεπε, κάτι αλλιώς να κάνεις», ωραία, σου ξαναστέλνω. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα, δεν σας θυμάμαι, είχε ενοχληθεί η κοπέλα στο τηλέφωνο. Γιατί δεν ξαναπαίρνεις τηλέφωνο. Που της πήρα τηλέφωνο και της ενοχλούσα. Οπότε μετά ξανακάνω την αίτηση, δεν παίρνω τηλέφωνο. Αργούνε μία εβδομάδα πάλι, δεν παίρνω τηλέφωνο. Στο δεκαέμερο παίρνω τηλέφωνο. Τώρα ενοχληθήκανε που δεν του πήρα τηλέφωνο ξενερώσω ότι άργησε. Λέω εγώ μια χαρά, παιδιά. Ωραία. Αλλά τελικά το χαρτί το πήρα. Ωραία. Σε ένα 20ήμερο. Και από τη στιγμή θυμάμαι που έστειλα τα χαρτιά στην Αυστραλία, σε 2 με 3 εβδομάδες είχα απάντηση. Από την Αυστραλία, έτσι. Από την Αυστραλία, ναι. Okay. Και ήταν θετική, φαντάζομαι, αφού είσαι εδώ θετική, πέρα. Ήταν θετική, ναι. Ωραία. Τι budget χρειάζεται περίπου πάνω κάτω, ρε παιδί μου, για κάποιον. Οκ, okay, είναι τα 200 ευρώ που είπες ότι πληρώνει για τη βίζα. Ναι. Από εκεί και πέρα, για να έρθει εδώ πέρα μαζί με τις πτήσεις, να έρθει να νοικιάσει ένα σπίτι πάνω κάτω, στη δική σου τουλάχιστον περίπτωση, έτσι. Πόσα χρειάστηκε, δηλαδή, το οικονομικό κομμάτι να έχει στην άκρη? Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά νομίζω ήταν ένα 600 η πτήση. 600 ευρώ. Ευρώ. Okay. Νομίζω. Ή 500. Εμένα η αλήθεια μου είχε κοστίσει από Παρίσι 800. Οπότε φαντάζομαι από Ελλάδα που είναι λίγο πιο κοντά ή... Ναι. Θα σου πω, παίζει όντως να είναι λίγο καλύτερα. Ναι, ναι. Είχες έρθει και σε καλύτερη εποχή, οπότε ναι, όντως εκεί παίζουν οι πτήσεις. Ναι, θυμάμαι και ακριβώς. Και από εκεί και ύστερα, εδώ πέρα όταν έρθεις, ένα 1000 με 2000 σίγουρα το θέλεις. Ωραία. Να είσαι λίγο άνετος, χαλαρός στο μυαλό σου, ότι θα μπορώ να νοικιάσω για 1 μήνα, 2 μήνες, να φάω 1 μήνα, 2 μήνες. Μέχρι να βρεις δουλειά, να βρεις μέχρι να βρω δουλειά, σπίτι, να βρω ένα σπίτι. Εξαρτάται τη δουλειά που θα κάνεις, μπορεί να θες και αμάξι, να είσαι πιο άνετος. Εξαρτάται. Εσύ, αν δεν κάνω λάθος, ένα από τα πρώτα πράγματα που έχεις κάνει όταν είχες έρθει ήταν να πάρεις αμάξι, έτσι. Ναι, ήταν να ψάξω να βρω αμάξι, ναι. Γιατί το έκανες αυτό? Αυτό ήταν λόγω και της δουλειάς μου, δηλαδή η δουλειά μου απαιτεί να πηγαίνω στο σπίτι του πελάτη. Τι δουλειά κάνεις? Ζυγκολό. Όχι, αλήθεια. Ναι, αυτό όντως απαιτεί να πηγαίνει στο σπίτι. Τι κάνω? Είμαι support worker. Είμαι support worker. Ναι, πώς λέγεται? Με disabilities, με αναπηρίες, πνευματικές και σωματικές αναπηρίες. Okay. Τι σημαίνει αυτό? Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πελάτες μου τουλάχιστον, το μόνο που χρειαζόμαστε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια παρέα, να μιλήσουμε, να πάμε μια βόλτα. Δηλαδή, δίνεις υποστήριξη σε άτομα που χρειάζονται ανάγκη, ίσως και για παρέα. Για παρέα. Δεν ναι. Είναι ότι τους φροντίζεις, δηλαδή να τους καθαρίζεις ή κάτι τέτοιο. Ναι, αυτό υπάρχουν και πελάτες που χρειάζονται καθάρισμα. Μετά είναι πάνω σε εσένα, αν θα τα κάνεις αυτά ή όχι. Εσύ απλά διαλέγεις τους πελάτες, ναι, που δεν χρειάζεται να. Που είναι πιο ευχάριστα, πιο εύκολα και πληρώνουν καλά.
Ωραία. Εδώ να κάνω μια παρένθεση ότι γενικά η Αυστραλία έχει το NDIS, είναι ένα ταμείο, σαν ασφαλιστικό ταμείο, αλλά είναι για άτομα όχι μόνο με ειδικές ανάγκες, αλλά με άτομα, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, που έχουν είτε ειδικές ανάγκες, είτε... αναπηρίες γενικά, σωματικές, πνευματικές. Είτε πνευματικές, είτε σωματικές αναπηρίες. Και... μπορεί να είναι και κάτι απλό, όπως που στην Ελλάδα δεν το θεωρούμε καν μια διπολική διαταραχή. Διπολική διαταραχή, κατάθλιψη. Κατάθλιψη, ναι. Θα πάρεις πακετάκι και θα παίρνεις λεφτά για να τα... Δεν τα κάνεις. Δεν τα βάζουν, δεν στα δίνουν στην τσέπη σου τα λεφτά. Ακριβώς. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας σου δίνει αυτό το όριο με τα λεφτά. Μέσω των support workers, δηλαδή εσύ μπορείς να το ξοδέψεις σε support workers, που σημαίνει για υποστήριξη. Αυτό που κάνει ο Κωνσταντίνος, αν δεν μπορείς παραδείγματος χάρη να κάνεις εύκολα μια φιλία ή δεν είσαι πολύ ανοιχτό άτομο, μπορείς να μπεις σε μια εφαρμογή, μια πλατφόρμα, που είναι όλοι αυτοί οι εργάτες υποστήριξης, να το πω, support workers, και παρέχουν τις υπηρεσίες τους με το να πάνε στο γυμναστήριο. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος πολλές φορές έχει πάει σε γυμναστήριο. Άλλες φορές έχει κάποιον πελάτη που απλά τον κάνει βόλτα με το αμάξι, έτσι. Ναι, ναι. Και άλλες φορές απλά πάει σε Luna Park. Ναι, έχω πελάτη που πήγαμε σε όλα τα Luna Park του Gold Coast, τα οποία είναι αρκετά εντυπωσιακά. Τα Luna Park του Gold Coast είναι είναι τα καλύτερα στην Αυστραλία. Είναι όπως στην Ευρώπη είναι η Disneyland στο Παρίσι, έτσι στην Αυστραλία είναι. Εδώ πέρα έχουν 4 ή 5 πάρκα τέλος πάντων, που είναι απίστευτα, είναι διεθνούς δηλαδή επίπεδου. Αλλά, ναι, είναι απίστευτα πάρκα, οπότε σε πληρώνουν. Ναι, ναι, πληρώνουν. Για να πας στο Luna Park να κάνεις με τον πελάτη, ρε παιδί μου, τρενάκια, έτσι. Δεν έχω ένα τρενάκι, πληρωνόμουν κανονικά. Okay, τρελό. Ναι. Νομίζω για τα ελληνικά δεδομένα ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Ναι. Να σε πληρώνουν για να κάνεις παρέα, για να πηγαίνεις για σερβ, να πηγαίνεις στο γυμναστήριο με ένα άτομο που έχει κάποια ανάγκη, ρε παιδί μου, αυτό. Έχει ανάγκη να μιλήσει, εσύ μπορείς να ακούσεις, αυτό ακριβώς. Πάλι πελάτσα, πήγαμε από πεζοπορία στο καταράκτη. Hiking, Ναι, hiking, βούριξα στο καταράκτη, έκανα το μπανάκι μου, βγήκαμε, φύγαμε, πήγαμε να φάμε. Ωραία. Μπορώ να σε ρωτήσω για το μισθό, δηλαδή όσα σε πληρώνουν για να κάνεις αυτή τη δουλειά, από πού κυμαίνονται τέλος πάντων? Κοίτα, γενικά είναι από $30 μέχρι 65. Δηλαδή εξαρτάται καθημερινές. Και μιλάμε για την ώρα. Εξαρτάται τι, πώς θα το διαπραγματευτείς ή την εμπειρία σου. Εξαρτάται το πακέτο που έχουν αυτοί στο NDIS, οπότε τι είδους αναπηρία έχουν, άρα πόσο budget έχουν, ναι. Πόσες ώρες έχουν διαθέσιμες κλπ. Μετά από εκεί και πέρα είναι πόσο μπορεί να σου κάνουν και αύξηση άμα δουν ότι κάνεις καλή δουλειά και σε θέλουν να σε κρατήσουν. Ωραία. Άρα μέσα στις καθημερινές μιλάμε για ώρα πάντα, έτσι, από 30 ώρα, δολάρια την ώρα μέχρι 65 δολάρια την ώρα. Ναι, ναι. Καθημερινές. Τρελό. Σαββάτο είναι μέχρι 87 και Κυριακή είναι μέχρι 112 την ώρα. 112 την ώρα. Έχεις χτυπήσει 112 την ώρα σε μια Κυριακή. Ναι, ναι. Ποιο είναι το maximum που έχεις βγάλει σε μια μέρα? Συγγνώμη που τα ρωτάω αυτά, αλλά ο κόσμος θέλει να μάθει, ρε παιδί μου. Είναι περίεργος, γιατί από την Ελλάδα το βλέπεις λίγο τρελό σενάριο αυτό. Δηλαδή να πηγαίνεις για καφέ με έναν πελάτη και να σε πληρώνουν. Ναι, και αυτό το. Δεν θέλω να το μειώσω αυτό που κάνεις, έτσι. Δεν θέλω να μειώσω και να πω ότι δεν κάνεις τίποτα και ότι απλά πας για καφέ. Γιατί όντως. Αυτό κάνω. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχεις. Δεν ξέρω, έχεις έναν τρόπο, έχεις ο πελάτης να σε εμπιστεύεται και ότι αισθάνεται άνετα να μιλήσει σε σένα ή οτιδήποτε, ναι. Χωρίς να είσαι ψυχολόγος. Ναι. Οπότε, ναι, δεν θέλω να το μειώσω, αλλά όντως είναι τρελό. Από τη στιγμή που, αν δεν κάνω λάθος, δεν χρειάζονται qualification, δεν χρειάζεται κάποιο χαρτί για να την κάνεις αυτή τη δουλειά. Όχι, η αλήθεια είναι, δεν χρειάζεται qualification. Για το που λες για την Κυριακή. Αν χτύπησα. Για το maximum που έχεις βγάλει σε μία μέρα, έτσι. Ναι, το maximum που είχα βγάλει ήταν είχα κάνει ένα 10 ώρες δουλειά. Ουσιαστικά ήταν 8 ώρες δουλειά. Και τι δουλειά μιλάμε, να μιλάμε. Okay. Μιλούσαμε. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι τρελό, δηλαδή. Απλά. Μιλούσαμε. Υποστήριξη, οκ. Okay. Με μία ώρα να οδηγήσω, μία ώρα να. Το οποίο πληρωνόμουν κανονικά ενώ. Πλήρωσα και την οδήγηση, δηλαδή. Την οδήγηση, ναι. Ήταν. Πόσο βγαίνει. Κάπου στα 700 ευρώ. 700 ευρώ, δηλαδή $1,200 περίπου, έτσι. Ναι, κάπου εκεί. $1,200 σε μία μέρα. Ναι. Ναι, είναι τρελό. Και αν επιτρέπετε, μέσα στους 8 μήνες, 8 με 9 μήνες που είσαι εδώ πέρα, έχεις καταφέρει να βάλεις λεφτά στην άκρη?
Και αν ναι, πόσο περίπου. Έχω βγάλει κάποια χρήματα στην άκρη. Κάπου στα 25 με 30 χιλιάδες δολάρια. Στην άκρη, αυτά αποταμιεύσεις, έτσι. Ναι. Και δεν είναι ότι δεν ξοδεύεις, γιατί έχεις αγοράσει αμάξι, έχεις σπίτι δικό σου, δηλαδή έχεις έξοδα. Ναι, ναι, αγοράζω, πράγμα. Επειδή δεν γνωρίζετε τον Κωνσταντίνο, ρε παιδί μου, ο Κωνσταντίνος έχει σπουδάσει φαρμακοποιός στη Θεσσαλονίκη στο Πανεπιστήμιο. Απλά η δουλειά που κάνει εδώ πέρα δεν είναι ότι χρειαζόταν αυτό το πτυχίο φαρμακοποιού. Γι' αυτό μου κάνει τόσο εντύπωση ότι οποιοδήποτε θα μπορούσε να κάνει αυτή τη δουλειά. Οποιοδήποτε μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, ναι. Είναι ένα τρελό ποσό, ρε παιδί μου, να βάλει τόσα λεφτά στην άκρη για κάποιον που χωρίζει. Θεωρητικά, οποιοδήποτε. Ναι, θεωρητικά, ναι. Θεωρητικά, ναι. Τι άλλη εργασία έχεις κάνει εδώ πέρα στην Αυστραλία όσο καιρό είσαι εδώ πέρα? Στην αρχή είχα κάνει κανένα μήνα Uber. Okay. Γιατί δεν είχα ακόμη πολλούς πελάτες, είχα 1-2 και είχα τις ανασφάλειες μου ότι θα έχω πελάτες, δεν θα έχω πελάτες, πώς πάει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Και ήθελα να έχω έναν τρόπο να μπορώ να ξέρω ότι θα έχεις εισόδημα. Θα έχω εισόδημα, ναι. Αν θέλω. Αν δουλέψω θα έχω εισόδημα. Οπότε το πιο εύκολο είναι Uber, όποτε θες ξεκινάς, όποτε θες σταματάς. Δεν έχεις κανένα πάνω στο κεφάλι να σου λέει πού είσαι, άργησες. Ναι, ναι. Ναι. Εντάξει, το Uber εδώ πέρα, άλλη μια παρένθεση, είναι παράδοση, είναι tradition εδώ πέρα το Σαββατοκύριακο. Ξέρεις ότι θα πας να βγεις να πιεις. Και από τη στιγμή που θα πιεις, δεν θα οδηγήσεις. Οπότε τι θα κάνεις, θα πάρεις Uber. Θέλω να πιστεύω ότι και στην Ελλάδα είναι το ίδιο, ρε παιδί μου, αλλά εδώ πέρα δεν παίζεις με αυτά. Άμα πιείς, δεν υπάρχει περίπτωση να οδηγήσεις. Φυσικά και υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά γενικά το πρόστιμα είναι φωτιά, έτσι. Ναι. Εδώ πέρα δεν παίζουν, οπότε ναι, είναι το Uber, είναι στάνταρ. Πόσα βγάζεις περίπου αν κάνεις Uber ένα Σαββατοκύριακο, ή Παρασκευή, Σάββατο που βγαίνουν όλοι? Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ βγάζεις από 55 με 70 δολάρια την ώρα. Οκ, καλά λεφτά. Είναι καλά, ναι. Και το πιο ενδιαφέρον, η τρίτη και η πιο ενδιαφέρον δουλειά που κάνεις εδώ πέρα στην Αυστραλία. Θες να μας μιλήσεις γι' αυτό? Είμαι διασκεδαστής. Διασκεδαστής, τι κλόουν φάση, τι κάνεις? Όχι ακριβώς. Δουλεύω σε ένα στριπτιτζάδικο. Στριπτιτζάδικο, άρα είσαι στρίπερ. Είμαι στρίπερ, ναι. Οκ. Okay. Είναι ένα show το οποίο γίνεται μια φορά εβδομάδα. Θα έρθουν μέχρι και 180 κοπέλες, κυρίως νεαρές και εμφανίσιμες κοπέλες. Okay. Οπότε οι κοπέλες πάνε στο στριπτιτζάδικο. Ναι, ναι. Χωρίς τα αγόρια. Χωρίς... Δεν έχει αγόρια δεν εκεί πέρα. Δεν έχει αγόρια εκεί πέρα. Απαγορεύεται τέλος πάντων. Δεν απαγορεύεται, αλλά... Τι θα πάνε τα αγόρια να δουν τον Κωνσταντίνο να βγάζει τα ρούχα του. Δεν νομίζω. Και μετά από εκεί και ύστερα υπάρχουν και τα πριβέ, δηλαδή τα hands party. Το hands party είναι το αντίστοιχο του bachelor, okay. Για τις γυναίκες λέγεται hands. Okay. Όπου θα πάω εκεί πέρα, θα είναι όλες οι κοπέλες. Private, ε? Private, ναι. Ωραία. Σ' αρέσει η δουλειά σου? Καλή είναι η δουλειά μου. Καλή είναι. Διασκεδάζεις, είναι, χορεύεις, περνάς καλά και πληρώνεσαι, οπότε... Τι άλλο να ζητήσεις? Ναι, και είναι μια εμπειρία, είναι... που δεν την είχα βρει πριν, δεν την είχα ξαναζήσει. Ναι, εντάξει, δεν, νομίζω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές χώρες νομίζω στον πλανήτη που είναι τόσο ελεύθερες, θεωρώ, όσο εδώ πέρα στην Αυστραλία. Ναι. Αλλά ναι, είναι αρκετά popular, θα έλεγα, αυτό, το να πηγαίνουν οι κοπέλες στο στριπτιτζάδικο. Ναι. Και ο Κώστας είναι αρκετά popular stripper. Ναι. Πώς θα βγάζεις, Κωνσταντίνε, πάνω κάτω, δηλαδή, για να βγάζεις τα ρούχα σου και να χορεύεις? Κοίτα, είναι ένα 80 με 100 την ώρα. Οκ. Okay. Mm-hmm. Δεν είναι άσχημα, δεν είναι και πολύ καλά. Οκ. Okay. Γιατί δεν έχουμε tips εμείς. Ναι, στην Αυστραλία δεν έχει tips. Στην Αυστραλία δεν έχει tips. Αλλά δεν με νοιάζει. Περνάω καλά. Οκ. Okay. Το πιο σημαντικό. Αυτά, ναι. Αυτά, λοιπόν, με τον Κωνσταντίνο. Σε επόμενο βίντεο έχουμε και άλλες ιστορίες τρελάς, οπότε θα αρχίσω μια σειρά στο YouTube που θα ήθελα να κάνω διάφορες συνεντεύξεις, διάφορες συζητήσεις με άτομα για ιστορίες τρελάς. Αυτά, παιδιά, αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, γράψτε την κάτω στα σχόλια. Αν βρήκατε ενδιαφέρον το βίντεο ή αν θέλετε να δείτε κάτι παρόμοιου content, κάντε ένα follow, θα ανεβάσω και άλλα βίντεο γενικά για Αυστραλία. Με λίγο παραπάνω την καθημερινότητα της Αυστραλίας. Αυτά, παιδιά, ευχαριστώ, να είστε καλά.